Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι η Χρύσα και βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με τον Δημήτρη για να προσεγγίσουμε μαζί το θέμα της νόρμας μέσα από τα μάτια του χορευτή. Ας το πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Όταν ένα άτομο αποφασίσει ότι θέλει να ασχοληθεί με το χορό, σίγουρα έχει διαφορετική αντιμετώπιση αν είναι αγόρι ή αν είναι κορίτσι. Και αυτό το φαινόμενο ήταν πολύ πιο έντονο τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν ταμπού ένα αγόρι να αρχίσει να ασχολείται με το χορό και πόσο μάλλον όταν το είδος που επέλεγε ήταν είτε το Λάτιν, το σύγχρονο, το μπαλέτο, το Oriental. Στις μέρες μας βλέπουμε ότι το ποσοστό των αγοριών που ασχολούνται με το χορό ολοένα και αυξάνεται. Έτσι βλέπουμε μία νόρμα να εξαλείφεται μέσα στο χρόνο. Όπως κάθε άτομο είναι ξεχωριστό με βάση τα βιώματά του, έτσι και κάθε χορευτής είναι μοναδικός. Ένας χορογράφος που απευθύνεται σε μία ομάδα χορευτών προσφέρει σε όλους μία μεγάλη γκάμα κινήσεων και τους προκαλεί τη διέγερση διαφόρων συναισθημάτων. Όμως κάθε χορευτής λαμβάνει με διαφορετικό τρόπο αυτά τα μηνύματα ερεθίσματα και βάζοντας το δικό του προσωπικό στίγμα εκτελεί την ίδια χορογραφία με το δικό του μοναδικό τρόπο. Αυτό εξηγεί και το περίεργο που συμβαίνει, ότι ενώ βλέπουμε μία ομάδα χορευτών η οποία εκτελεί με απόλυτο συγχρονισμό της και ταύτιση κινήσεων, της κινήσης, εμείς θα ξεχωρίσουμε έναν από όλη την ομάδα. Είναι αυτός που με τη δική του μοναδικότητα θα ξεχωρίσει στα δικά μας μάτια. Στο σημείο αυτό θα πούμε λίγα λόγια για το hip-hop. Το hip-hop γεννήθηκε τη δεκαετία του 70 σε γειτονιές της Νέας Υόρκης. Από τη γέννησή του είχε τρία διαφορετικά στυλ. Το popping, το locking και το breaking, τα επωνομαζόμενα old school styles. Με το πέρασμα των χρόνων αυτά τα είδη εξελίχθηκαν, παραλλάχθηκαν και προέκυψαν δεκάδες διαφορετικά στυλ hip-hop, τα new school, το καθένα από αυτά με την επιλογή του κατάλληλου τραγουδιού να προκαλεί εντελώς διαφορετικά ερεθίσματα και συναισθήματα στον χορευτή και κατ' επέκταση στους θεατές. Σε αυτό το σημείο θα έρθει ο Δημήτρης και θα μας βοηθήσει να παρουσιάσουμε τέσσερα διαφορετικά στυλ του hip-hop για να δούμε τις βασικές διαφορές τους. Το πρώτο στυλ που θα μας δείξει είναι το locking. Είναι ένα funky είδος που προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα στο κοινό. Players. Το επόμενο style είναι το popping. Είναι ένα από τα δυσκολότερα style του hip-hop και απαιτεί τον έλεγχο όλων των μειών του σώματος. So many pretty girls around me and they're waking up the rock. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Επόμενο style το hip hop που προϋπόθεσή του είναι να έχεις groove. Και τέλος το new style που θυμίζει πολύ τα βιντεοκλιπ διάσημων τραγουδιστών. Second verse for the hustlers, hustlers. Gangsters. Gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, uh-oh. I cannot preach, uh-oh. I gotta show them how I pimp, get it in. First, take your sip, sip. Do your dip, dip, spend your money like money, money ain't shit. Λοιπόν, και επιστρέφουμε πάλι στον χορευτή. Ένας χορευτής, όταν είναι και χοροδιδάσκαλος, έχει ταυτόχρονα δύο διαφορετικούς ρόλους. Ο χορευτής, σε γενικές γραμμές, δεν περιορίζεται από νόρμες, ενώ ο διδάσκαλος οφείλει να ακολουθεί αρκετές από αυτές λόγω της ιδιότητάς του. Γενικά, μπορούμε να πούμε πως οι καλλιτέχνες δεν μπαίνουν σε καλούπια, γιατί έτσι θα περιόριζαν τη σκέψη και κατά συνέπεια
την τέχνη τους. Και εδώ έρχεται ο ρόλος του μάνατζερ. Δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι χορευτές και καλλιτέχνες γενικά έχουν ανθρώπους που τους μανατζάρουν. Είναι τέτοια η φύση τους, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, που χρειάζονται έναν άνθρωπο να τους οργανώνει, να σκέφτεται και να φροντίζει για όσα αυτοί αδυνατούν. Στη δική μας περίπτωση δεν υπάρχει μάνατζερ, αλλά κατά κάποιο τρόπο έχω αναλάβει εγώ αυτό το ρόλο. Είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Ένας άνθρωπος που δεν ακολουθεί νόρμες και ένας που έχει προσαρμοστεί στα πρέπει, αλλά παρόλα αυτά πάντα καταλήγουμε για όλα τα θέματα που μας απασχολούν στη μέση λύση, η οποία πιστεύουμε πως είναι και η πιο σωστή. Η γνώμη μας είναι πως κάποιες νόρμες είναι καλό να τις ακολουθούμε, αλλά ποτέ να μην αφήσουμε κάποια να επηρεάσει το χαρακτήρα και τα πιστεύω μας. Εδώ θα αφήσω τον Δημήτρη να σας παρουσιάσει το σόου που έχει ετοιμάσει για σας. Απολαύστε τον. Ευχαριστώ πολύ. Πού το δίνω? Used to call me on the cell.